Ο Κατσούρ αυτή τη στιγμή μας λέει την καλύτερη ενδεκάδα από τους Έλληνες συμπαίκτες που είχε. Πάμε. Τι σύστημα παίζουμε. Ας βάλουμε τους παίκτες και βλέπουμε μετά. Α, okay. Ωραία. Από αυτούς τους προπονητές θα γίνει. Πάμε, παιδιά, πάμε με ψυχή να παίξουμε και τέτοια. Okay, Άγγελος Αναστασιάδης. Βάλε Άγγελος Αναστασιάδης προπονητής. Βάλε Άγγελος Αναστασιάδης. Λοιπόν, Νικοπολίδη. Δεν θα βάλει. Προπονητή βάζουμε εμεί. Ναι, Κατσουράνη. Νικοπολίδη, ναι. Τα είπαμε αυτά. Ναι. Εγώ προπονητή, φίλε. Εγώ κατεβάζω τον σωστό, σωστό. Λοιπόν, Σεταρίδη. Σεταρίδη. Ναι. Και το Ρωσίδη. Και το Ρωσίδη. Μαζί βάλε το Ρωσίδη, αν είναι πραγματικό. Μπράβο. Ναι. Καλά τα πέσει. Μπορώ να βάλω δύο. Ναι, μπορεί, ναι, μπορείς, ναι, φυσικά. Γιατί μπορεί ένας να είναι τραυματίας και να μην παίξει. Ναι. Άρα αποστολή βγάζουμε. Αποστολή. Έλληνες, Έλληνες. Όχι, δεν βγάλουμε αποστολή. Μόνο Έλληνες. Δύο center back θέλουμε τώρα. Center back. Ένα θα είναι ο Δέλα σίγουρα. Δύο center back. Καψής. Το γιούρο θα μας πει. Το γιούρο θα μας πει την δεκάδα του γιούρου. Γιατί, ποια να είναι η καλύτερη. Έχει την καλύτερη σένα. Αμα είναι αυτή που θέλετε να παίξουμε. Όχι, άμα ετοιμάζουμε και μπόλεμο, αυτό λέω. Τότε τι με ρωτάτε. Όχι, εντάξει. Πες. Καψής Δέλας. Φύσας. Όχι, δεν απειφύσα. Πίσω από το Δέλα βάλε Παπασταθόπουλος. Α, βάλε ένα πραγματικό. Νέα γενιά. Αφού συμπαίκτες σου είχα όλους. Ναι. Εμείς άσε μας να σχολιάζουμε και εσύ συνέχιζε, μην είναι. Βενετίδης. Έλληνες, ε. Φύσας. Έλληνες μου είπες. Γιορδάτος. Έλληνες σου είπα, ναι. Θες να βάλεις ξένο τώρα, σε τρώει, ε. Όχι, Έλληνες. Όχι, Έλληνες. Ναι, Έλληνες. Ξένος θα κάνουμε τετάπτης. Κασάπης. Κασάπης, ω, να η έκπληξη. Κασάπης. Και Γεωργάτος αναπληρωματικός ή Φύσας. Ναι. Ή Γεωργάτος Φύσας. Βάλε και τους τρεις. Όχι ρε. Έναν. Βάλε ποιον θέσεις είδες. Γεωργάτο. Βάλε Γεωργάτο. Γεωργάτος. Ωραία. Πάμε. Φύσας είναι καλό παιδί, δεν παρεξηγείται. Χαφ. Πάμε παρακάτω. Χαφ. Έλα. Χαφ. Τα χαφ. Ζαγοράκης Μπασινάς. Οχ. Τι οχ. Όχι τίποτα. Όχι τίποτα. Ζαγοράκης Μπασινάς. Τον εαυτό σου δεν τον βάζει, είπαμε. Όχι, ρε. Ποτέ. Τζιωργιόπουλος, λίγο. Βάλε πίσω το Ζαγοράκη Καφές. Πίσω. Αναπληρωματικός. Αναπληρωματικός, ναι. Καφές, πικρός, γλυκός. Ω, κακό. Συνέχισε, ναι. Καραγκούνης. Όχι πίσω τον Μπασινά, βασικός και Καραγκούνης. Τριάδα. Ναι, δεκάρι, ναι, Καραγκούνης. 4-3-3. 4-3-3, βάλε 4-3-3 πάνω. Καραγκούνης, κάτσε να σκεφτώ κανένα Έλληνας, είπες, Καλά, είχαμε πολλούς παίκτες καλούς, τώρα εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεξιά. Εξτρέμ, ναι. Γράψε όπως τα λέω, Χαριστέας. Ναι. Σαλπικίδης. Αλλαγή του. Ναι, μαζί εκεί δύο, εκεί. Okay, ναι. Αλλαγή του, ό,τι θες βάλεις. Φορ. Αριστερά, περίμενε, δεν μπερδεύεις. Sorry. Αριστερά. Δεν έχω ξεχάσει πολλούς, δεν πειράζει. Αριστερά. Βάλε αριστερά. Περίμενε, μη με πιέζεις. Όχι, ο κόσμος δεν πιέζει. Ταραλίδι, βάλε. Ταραλίδι, βάλε. Αριστερά, βάλε. Μανιάτη. Το βλέπουμε το τσάτ. Λάκης. Το βλέπουμε το τσάτ. Με κράζει ο άλλος. Βάλε πίσω από τον Καραγκούνη Τσάρτας. Πίσω τον Καραγκούνη. Αναπληρωματικό. Μην το δύο τσάρτα αυτό. Τσιάρτα, γράψω σωστά. Εγώ είμαι προπονητή, φίλε. Θα μου πει τι θα βάλω. Οκ, σωστό. Ζήκο, όχι. Αριστερά θα σκεφτώ. Φόρ γράψε Λιμπερόπουλο Νικολαίδη. Ποιο πρώτο, ποιο δεύτερο. Λιμπερόπουλο βασικό Νικολαίδη. Ο Κατσουράνη βάζει αναπληρωματικό τον Ντέμι. Βάλε τον Ντέμι βασικό γιατί ο Λίμπερ δεν θα παρεξηγηθεί. Ο άλλο θα παρεξηγηθεί. Βάλε τον Ντέμι βασικό. Κοκοκό, έκανε κοκοκό. Όταν ήρθε η ώρα του μάτσα, θα βάλω τον Λίμπερ. Άλλα θα του λέω πριν και άλλα. Έχουμε ένα προβληματάκι τελευταία στιγμή, Ντέμι μου. Ταιριάζει περισσότερο στο παιχνίδι. Τον τράβηξε. Είδα τον αντίπαλο και ταιριάζει περισσότερο. Καταλαβέ. Σαμαρά δεν βάζει, λένε εδώ οι φίλοι. Μα έμεινε ένα το δεξί εξτρέμ. Το αριστερό εξτρέμ μα έμεινε. Το αριστερό καπάτε. Το Σαμαρά αριστερά αλλαγή. Αλλαγή. Και βασικό θα βάλω. Το Γιανακόπουλο. Ω, Νάτος. Νάτος, οικουμενικός. Οικουμενικός Κώστας Κατσουράνης. Και από Ολυμπιακό παίκτη.
Γιατί ο καφέ και ο Νικοπολίδη. Ναι, και ο Νικοπολίδη. Ο καφέ που έπαιξε δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό. Ναι, ο Ρωσή που έπαιξε δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό. Απλώ για να κόψω. Ο Νικοπολίδη που έπαιξε δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό. Ο Γιωργάτο που έπαιξε δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό. Αλλά ρε. Είπε τη μαλακία σου για να πάρει κανένα like. Ο Παπασταθόπουλο για να πάρει κανένα like. Είσαι τελείως άσχετος. Τον διέλυσες, τον διέλυσες, Κώστα. Τον διέλυσες, του είπα 7. Λοιπόν, ξενοφών γήτα δεν έβαλε. Η δεκάδα του με αγαπημένους. Περίμενε, έχουμε κι άλλους. Τι. Περίμενε. Να σκεφτώ, περίμενε. Τι να σκεφτείς. Δεν έχει άλλο, Κώστα. Τελείωσε με 11. Με 11 δεν παίζεται. Πόσο σε βάλουμε, 15. Ναι. Στον καψί δεν έβαλες, στον καψί δεν έχεις βάλει. Πίσω από τον Νικοπολίδη βάλει για Χαλκιάς. Δεν έχεις βάλει αλλαγή σε Μπασινά και καψί. Ναι, αυτοί δεν παίρνουν αλλαγές. Okay. Είναι τόσο καλή. Τι λες τώρα. Ωραία. Η ενδεκάδα λοιπόν με αγαπημένους Έλληνες παίκτες, συμπαίκτες του Κατσουράνη είναι η εξής. Παίζουμε 4-3-3. Τα έχω ξεχάσει κιόλας, αλλά δεν πειράζει. Έλα, θα τα πούμε εμείς. Νικοπολίδης βασικός, Χαλκιάς αναπληρωματικός. Δεξιά Σαϊταρίδης με αλλαγή του Ρωσίδη. Καψί Δέλα, βασική στόπερ. Αλλαγή του Δέλα ο Παστατόπουλος. Αλλαγή του Καψί ο κανένας, δεν υπάρχει. Κασάπης βασικός αριστερός μπακ, Γεωργάτος αλλαγή του. Αμφιταλαντεύτηκε γιατί ήθελε να βάλει και τον Φίσα. Τελικά έβαλε τον Γεωργάτο. Ζαγοράκη σε τριάδα στα χαφ, αναπληρωματικός του ο Καφές. Μπασινάς χωρίς αλλαγή, θα βγάλει όλα τα μάτια της χρονιάς ο Μπασινάς, 90 λεπτά σε όλα. Ακριβώς. Καραγκούνης. Θα πάρω το Σάσα αλλαγή του. Θα γίνει Έλληνας τώρα, άμα άλλα δύο χρόνια να κάτσει. Σασάκης. Λοιπόν, Καραγκούνης, η τριάδα κλείνει με τον Καραγκούνη, αλλαγή του Τσάρτας. Μην το δει αυτό ο Τσάρτας. Πίσω από τον Νικοπολίδη, βάλε Μανιάτη, λέει. Δεν θα δει. Μη. Άμα το δει αυτό ο Τσάρτας, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί ποτέ να τον κάνουμε συνέντευξη. Λοιπόν, Χαριστέας αριστερά, δεξιά μάλλον στην τριάδα μπροστά. Σαλπιγκίδης αλλαγή του. Νικολαίδης βασικός. Λίμπε αλλαγή, ναι. Αλλά είπε ότι στο μάτσα το αλλάζει αυτό. Ναι, και έγραψε ένας φίλος ότι θα ξεκινήσει το Λιμπερόπουλο και στο 15 θα κάνει τον Νικολαίδη αλλαγή για να παίξει. Ναι, για να πάρει τα μόρια. Ναι. Γιαννακόπουλος. Για να πήγει γυμναστική ακαδημία. Για να πήγει γυμναστική ακαδημία. Γιαννακόπουλος δεξιά βασικός, αλλαγή του ο Σαμαράς. Αυτή είναι η δεκάδα με Έλληνες. Μάλιστα. Την Τετάρτη θα μας κάνει την ενδεκάδα με τους ξένους. Ναι, την Τετάρτη θα μας κάνει την ενδεκάδα με τους ξένους. Ό,τι θυμάμαι τώρα θα έχω ξεχαστεί. Και άλλους, αλλά δεν πειράζει. Θα έπαιρνε πρωτάθλημα αυτή η ομάδα, ρωτάνε τα παιδιά. Εξαρτάται. Ποιος θα είχε τα κόζια. Ακριβώς. Πρόεδρος αυτής της ομάδας, ποιος θα ήταν. Πρόεδρος αυτής της ομάδας, ποιος θα διάλεγε. Έτσι, τον αγαπημένο πρόεδρο που έχει συνεργαστεί και ταιριάζει. Εγώ θα ήμουν πρόεδρος. Δεν διαλέγω. Πρόεδρος προπονητή θα ήσουν. Δεν υπάρχει πρόεδρος ικανός. Πρόεδρος εγώ. Ήταν τζουτζέκα. Εσύ. Άμα θες να μπείτε εσύ δύο, οκ, δέχομαι. Πρόεδρε ή προπονητές. Πρόεδρε, ρε. Τι προπονητές. Προπονητής θα είμαι εγώ. Ναι, ρε. Εγώ θέλω τεχνικό διευθυντή. Τι θα είμαι, εκτός και άμα πάω εγώ προπονητής, να πάρω σε ένα παιδί. Κοίτα, περίμενε λίγο. Εγώ πρόεδρος, εσύ τεχνικός διευθυντής. Όχι. Όχι. Εσύ θα κάτσεις στον πάγκο. Εξοφυλαρούχας. Θα κάτσεις στον πάγκο για να γενικός αρχηγός. Θα κάνω τις μανούρες. Εγώ θα είμαι πρόεδρος με το πούρο πάνω. Δεν έχει μανούρες η δικιά μου ομάδα, οπότε θα είσαι. Ναι, καλά, ναι, καλά. Οπότε ναι. Θα πληρώνουμε για ναι, με τον Καραγκούνη μέσα δεν θα έχουμε μανούρες. Ναι, οκ, okay, έγινε. Εγώ λέω να βάλουμε πρόεδρο Μάκαρο, τιμή Σένεκεν. Στο γήπεδο, όχι στον πάγκο. Ναι. Δεν υπάρχει ομάδα δικιά μας με πρόεδρο εμένα και τεχνικό και γενικό αρχηγό το ΤΕΟ που δεν θα κάνει μανούρες. Δεν υπάρχει περίπτωση, να ξέρεις. Ναι, γι' αυτό δεν θα είστε ποτέ. Συμφωνώ. Θα ελέγχουμε το παρασκήνιο, Κώστα. Αλλιώς, αυτή η ομάδα που έβαλες δεν κερδίζει αλλιώς. Μόνο παρασκήνιο κερδίζει. Μου κάνετε καλό Λιβανέζο, λέει ο Φίλιππ Γιαννάκο που το πιάσε το αστείο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE και εκτό αλήθεια. Η ΑΕΚ ενεργεί παρανομητικά σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή το έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω, έχει δικαιολογίες. Σας είπα, έχει δικαιολογίες που σας είπα κιόλας ο Γιάννη. Δεν το συζητάμε. Είναι ο προπονητής πολύ φρέσκος. Θέλει χρόνο ο προπονητής.